Μετά από τεράστιες καθυστερήσεις μηνών, ξεκίνησε η διανομή τάμπλετ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο νομό Ηρακλείου για τις ανάγκες της εξαποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας των ειδικών συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορονοϊού. Επειδή όμως η διαδικασία του διαγωνισμού για τα 90.000 τάμπλετ προβλέπονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και ενστάσεων που θα προκύψουν και όλα αυτά, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο έκανε μια ξεχωριστή προμήθεια τάμπλετ για την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Β' Αθήνας και Γ' Αθήνας, μόνο για αυτές τις περιφέρειες, και μας έστειλε λοιπόν τάμπλετ τα οποία ήδη μοιράζονται στα σχολεία. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου διανέμονται 1078 τάμπλετ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως δήλωσε ο Μανώλης Μπελαδάκης. Οι μαθητές θα προμηθευτούν τα τάμπλετ τα οποία θα ανήκουν στα σχολεία. Για το σύνολο των σχολείων του Ηρακλείου θα πάνε 1078 τάμπλετ, ανάλογα με το τι στοιχεία είχαν δώσει τότε οι διευθυντές. Χρεώνονται στα σχολεία και πάνε στις μαθητές. Δηλαδή το σχολείο καταγράφει στο βιβλίο υλικού το τάμπλετ, το δανείζει στο μαθητή για όσο διάστημα χρειαστεί να λειτουργεί την εκπαίδευση και μετά ξαναεπιστρέφει στο σχολείο για να το ξαναδανειστεί ο επόμενος που θα το χρειαστεί. Τις επόμενες μέρες ανοίγει το νέο πρόγραμμα Voucher, μέσω του οποίου οι οικογένειες θα εξασφαλίσουν επιταγή αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή που εμπίπτει σε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ξεκινάει τις αρχές Απριλίου η διάθεση των Voucher για αγορά τάμπλετ από τις οικογένειες που με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια, όταν πληρούν τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών κριτηρίων, μέσω TaxisNet, οι οικογένειες αυτές θα εκτυπώσουν ένα βάουτσερ 200 ευρώ για κάθε παιδί, για αγορά πια τάμπλετ, το οποίο μένει στην οικογένεια και αξιοποιείται από το παιδί. Και στο οροπέδιο Λασιθίου, ο Δήμος προσέφερε 90 τάμπλετ στις σχολικές μονάδες, ενισχύοντας την τηλεκπαίδευση, ενώ τις επόμενες μέρες θα διαθέσει και 12 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία. Προμηθευθήκαμε 90 συνολικά τάμπλετ, τα οποία τάμπλετ θα διαθέσουμε και στον νηπιαγωγείο, και στο δημοτικό, και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σε μαθητές οι οποίοι κάνουν μάθημα μέσα από κινητό και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιάννης Στεφανάκης αναφέρθηκε και στο δωρεάν ίντερνετ σε αρκετά χωριά του Δήμου. Έχουμε ήδη τοποθετήσει δωρεάν Wi-Fi στα περισσότερα χωριά και έχουμε αναθέσει και την συμπλήρωση να ολοκληρωθεί σε όλα τα χωριά δωρεάν Wi-Fi, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο έργο του Δήμου Οροπεδίου Λαστίου, που δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο, στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες να μπαίνουν δωρεάν στο ίντερνετ.